Να πάμε το οικονομικό κομμάτι, κύριε Παπαδημούλη. Με δεδομένο ότι και ευρωπαϊκά δεν υπάρχει και τόσο καλή διάθεση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, η χθεσινή σύνοδος κορυφής συμφώνησε ότι διαφωνούν μεταξύ τους οι ηγέτες και πέταξε το μπαλάκι στην Κομισιόν, ένα μπαλάκι που είχε πετάξει η σύνοδο κορυφής στο Eurogroup πριν από 2 εβδομάδες. Το nine της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Ρούτε στα ευρωομόλογα που ζητούν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οδηγεί τα πράγματα εκτός από τις αναβολές και σε ένα συλλιβασμό ο οποίος κατά τη γνώμη μου θα είναι ανεπαρκής και αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πιστεύω και φοβάμαι ότι θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αυτό θα σημάνει μεγάλη ανεργία και επίσης τον κίνδυνο μιας περαιτέρω υπερχρέωσης των χωρών του Νότου, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, πράγμα που θα κλονίσει την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Χθες οι ηγέτες συμφώνησαν ότι χρειάζεται ένα ταμείο χωρίς ευρωομόλογα, όπου η Κομισιόν θα δανειστεί κάποια λεφτά και θα βάλει και αυτό που είναι ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αλλά αυτό να το περιμένουμε καλό Ιούνιο. Και θα είναι με τη μορφή της ενίσχυσης ή του δανεισμού τα χρήματα που θα πάνε στις ευρωπαϊκές δεν χώρες. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί γιατί διαφωνούν μεταξύ. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Ακριβώς. Γιατί αν είναι δανεισμός είναι και μέτρα. Για να μου σου δώσω κύριε λεφτά μπορεί να μας πούνε. Κύριε Παπαδάκη, σωστά το λέτε. Δεν έχει αποφασιστεί ούτε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το ταμείο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει να είναι 1,5-3 και ούτε πόσο από αυτό θα είναι δάνεια και πόσο από αυτό θα είναι επιχορηγήσεις. Τα δάνεια δεν μας συμφέρουν γιατί η Ελλάδα έχει μεγάλο χρέος και με τα δάνεια κινδυνεύουμε να πάμε και πάλι στον δρόμο των μνημονίων και των μέτρων. Και κάτι που υπέφερε ο ελληνικός λαός για 10 χρόνια μετά τη χρεοκοπία του 9-10 δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μπει από την πόρτα της κρίσης πάλι στην Ελλάδα. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, από ό,τι διαβάζω, ο Πρωθυπουργός ζήτησε ενίσχυση και όχι δανεισμό. Ο κύριος Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, τα ευρωομόλογα τα ζητούσε πριν μερικά χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και μερικά κόμματα της αριστεράς και κάποιοι κορυφαίοι οικονομολόγοι. Σήμερα τα ζητά η πλειοψηφία των κρατών μελών του Eurogroup. Είναι και το σωστό, όχι δάνεια, αλλά όλη η Ευρώπη μαζί να αντιμετωπίσει το χρέος που δημιουργεί ο κορονοϊός, προκειμένου να μην έχουμε μια πολύ μεγάλη ύφεση, μια πολύ μεγάλη ανεργία, μια πολύ μεγάλη φτώχεια. Χθες το βράδυ, κύριε Παπαδάκη, ένας οίκος αξιολόγησης, η Fitch, υποβάθμισε την Ελλάδα και έκανε και προβλέψεις για μια πολύ μεγάλη αύξηση του ελληνικού δημόσιου χρέους κατά 20% από το 176% στο 195%. Αυτά πρέπει να αποτραπούν ως ενδεχόμενα γιατί βάλαμε όλη πλάτη κυβέρνηση και αντιπολίτευση στο μένουμε σπίτι και είναι καλό ότι η Ελλάδα και όλα τα Βαλκάνια θα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι οι χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης ή οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα το υγειονομικό, αλλά βγαίνοντας από το σπίτι, όπως είπατε και εσείς, το ζητούμενο είναι ο κόσμος να ξαναβρεί τη δουλειά του, το χαμογελό του, την επιχείρησή του. Θέλω να πάω στον κύριο Κερίδη και αυτός να κάνει μια πρώτη τοποθέτηση, κύριε Κερίδη. Ασφαλώς. Κύριε Παπαδάκη, καταρχήν χρόνια πολλά, όχι μόνο ευχαριστώ. Γενικά σε εσάς προσωπικά για την χθεσινή σας γιορτή. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε έστω και από το σπίτι τώρα. Επιτρέψτε μου να έχω μια σχετικά διαφορετική εκτίμηση για το τι συνέβη χθες. Κατά τη γνώμη μου, και αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα σήμερα στον ευρωπαϊκό και το διεθνή τύπο, είχαμε ένα μεγάλο βήμα. Βεβαίως το βήμα είναι ολοκλήρωτο και έχουμε ακόμα δρόμο. Αλλά είχαμε και επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Η Γερμανία χθες, η Άγγελα Μέρκελ, πριν την σύσκεψη,
των αρχηγών σε ομιλία της προς την Bundestag και τους βουλευτές της, δήλωσε πως πρέπει να ετοιμαστούν οι Γερμανοί να πληρώσουν και να πληρώσουν πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν συνηθίσει μέχρι τώρα. Και ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθεί αυτό το Ταμείο Ανόρθωσης, ώστε η ανόρθωση των ευρωπαϊκών οικονομιών να μην είναι ασύμμετρη. Όπως σωστά είπε ο κ. Παπαδημούλης, οι συνέπειες της πανδημίας είναι ασύμμετρες. Χτυπάνε πολύ περισσότερο τον Νότο και χώρες όπως η Ελλάδα, που είναι εξαρτημένες από τον τουρισμό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και οι προβλέψεις του Δούνου του είναι εξαιρετικά δυσίωνες και αυτές, εναντίον αυτών, παλεύουμε προκειμένου να τους διαψεύσουμε. Μιλάμε πλέον όχι για δανεισμό μόνο, όχι για δανεισμό με ευρωπαϊκή εγγύηση όπως ήταν το κορονοομόλογο. Πάμε ένα βήμα ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για επιδοτήσεις, για χρήματα δηλαδή που δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουμε, δεν θα προσμετρηθούν στο δημόσιο χρέος και μιλάμε για ένα κολοσιαίο ποσό. Η Ούρσουλα von der Leyen χθες μίλησε ότι δεν μιλάμε για δισεκατομμύρια, μιλάμε για 3 εκατομμύρια, αυτά από την Κομισιόν. Βεβαίως υπάρχουν τεχνικές διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν και να το εξηγήσουμε αυτό στους τηλεθεατές. Έχουμε μια την Ευρωζώνη των 19 και από την άλλη την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, διότι εμπλέκεται ο κοινωνικός προϋπολογισμός της εφταετίας που έρχεται 21-27. Κατά συνέπεια, χώρες που δεν είναι στο ευρώ, όπως η Πολωνία, θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το ταμείο και πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό και θα δημορφωθεί. Υπάρχει ακόμα η αντίσταση από την Ολλανδία. Εγώ δεν θα σας το κρύψω ότι συνεχίζει να υπήρχεται πολιτική διαφωνία. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι η Γερμανία συντάχθηκε χθες ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα πρωτοσέλιδα και του γερμανικού και του διεθνούς τύπου, υπέρ του Ταμείου Ανόρθωσης με την πρόταση των Νοτίων, φέρνει πλέον το ζήτημα όχι στο 60% της Ευρωζώνης που είχαμε μέχρι τώρα, χώρες όπως η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη, η Ιταλία, η τρίτη μεγαλύτερη, η Ισπανία, η τέταρτη μεγαλύτερη και βεβαίως η Ελλάδα, αλλά το φέρνει από το 60% της Ευρωζώνης στο 85%, σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωζώνης ως προς το ΑΕΠ και ως προς τον αριθμό τους, τάσσονται υπέρ αυτής της βοήθειας που είναι τεράστιο βήμα προς τα πρόβλημα. Για να έρθουμε τώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να το πούμε και αυτό, με αυξημένη αξιοπιστία, χάρη στην επιτυχία και στον Εύρο και στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, προσήλθε χθες, μοναδικό αυτό για Έλληνα πρωθυπουργό την τελευταία δεκαετία, χειροκροτήθηκε στο ΕΛ, στη συνεδρίαση που προηγήθηκε, με την αυξημένη λοιπόν αξιοπιστία της χώρας, διεκδίκησε, φανταστείτε αν δεν τα είχαμε πάει καλά, με πώς θα ήμασταν, θα θυμόμαστε αυτά από το 2015, διεκδίκησε το 2020 ακριβώς αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι μέσα από έναν συμβιβασμό, πάντοτε με συμβιβασμό, πάντοτε με υποχωρήσεις, τα πράγματα δεν είναι ποτέ στο 100%, να έχουμε την ομπρέλα προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Κερίδη, θέλω να πάω στον κύριο. Μάλιστα. Θέλω να πάω στον κύριο Παπαδημούλου και να πούμε δύο λόγια, κύριε Παπαδημούλη. Τώρα, ας αφήσουμε την Ευρώπη. Είμαστε ένα μέλος της οικογένειας. Για να δούμε το αυστηρά δικό μας, το ελληνικό, ανεπηρέαστα από την Ευρώπη. Αν είναι δυνατόν να το πούμε αυτό, γιατί δεν μπορεί να μας αφήσει ανεπηρέαστο το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στο εσωτερικό της χώρας με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής? Και δεν αναφέρομαι στο υγειονομικό κομμάτι, γιατί είχατε και εσείς την ειλικρίνεια να πείτε, όπως όλοι μας άλλωστε, ότι εδώ τα πήγε καλά η κυβέρνηση. Στο οικονομικό κομμάτι. Στο υγειονομικό κομμάτι τα πήγε καλά και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και κυρίως ο ελληνικός λαός. Σωστό, σωστό, πολύ σωστό. Το συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Πρέπει να πούμε όλοι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ένα μπράβο, γιατί έδειξε μια ασυνήθιστη πειθαρχία και υπομονή. Οριμότητα. Στα μέτρα. Τώρα, έτσι, στο οικονομικό συμφωνούμε κομμάτι. Συμφωνούμε. Δυστυχώς έρχεται στην Ελλάδα μια μεγάλη ύφεση. Οι προβλέψεις των διεθνών οργανισμών είναι ότι η ύφεση, η ανεργία και η φτώχεια στην Ελλάδα θα είναι στην κορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Οφείλεται στους χειρισμούς της κυβέρνησης αυτός όμως ή στην κρίση? Οφείλεται αυτό στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από τον τουρισμό, την εστίαση και τις μεταφορές, στο ότι η Ελλάδα έχει ένα υψηλό δημόσιο χρέος, αλλά και στο ότι η Ελλάδα σε εθνικό επίπεδο, και αυτό είναι η ευθύνη της κυβέρνησης, πήρε λιγότερα δημοσιονομικά και οικονομικά μέτρα
από ό,τι πήρε η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Η χώρα που πήρε τα πιο γενναία μέτρα για τη χώρα της, για την οικονομία της, είναι η Γερμανία. Και η Γερμανία, δυστυχώς, εδώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Κερίδη, δεν έχει συνταχθεί με τον Νότο και με την Ελλάδα και με την Ιταλία και με την Ισπανία. Σας το λέω και με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διαπραγματεύεται εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Η Γερμανία είναι πιο κοντά στον Ρούτε, στον Ολλανδία δηλαδή, την Αυστρία, τον Κούρτς, στα θέματα αυτά, και δυστυχώς δεν θα είναι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα. Τώρα, στο κομμάτι το οικονομικό που με ρωτήσατε, νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Επειδή ακριβώς έρχονται δύσκολες μέρες και όσο υποχωρεί ο φόβος για την υγειά μας, αυξάνεται η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα για τη δουλειά, το εισόδημα, τα λουκέτα, το τι θα βρούμε βγαίνοντας από το σπίτι, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζεται τώρα νοικοκυρεμένη διαχείριση, εμπροστοβαρή μέτρα τόνωσης και στήριξης της οικονομίας, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, της μεσαίας τάξης και χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Δεν είναι καιρός για δώρα, για πάρτι με κολλητούς και φίλους. Και το λέω γιατί σωστά αναγκάστηκε ο Μητσοτάκης να πάρει πίσω το σκάνδαλο με τα βάουτσες, που ήταν ντροπή για την Ελλάδα. Αλλά οι υπεύθυνοι γι' αυτό, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να πάνε σπίτι τους και να ερευνηθεί και από την κυβέρνηση και από τη δικαιοσύνη το πώς στήθηκε αυτή η κομπίνα. Κύριε Παπαδημούλη, κύριε Παπαδημούλη, που έχουμε μεγάλη φτώχεια, ύφεση και ανεργία, και πρέπει να προσέξουμε για να μην κατρακυλήσουμε πάλι στον δρόμο των μνημονίων και της χρεοκοπίας. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Παπαδημούλη, δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς. Μια πολύ σύντομη τοποθέτηση και από τον κύριο Κερίδη. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Κερίδη. Δεν έχουμε χρόνο. Εγώ είπα ότι η Γερμανία δεν είναι φορά. Βεβαίως είναι φορά. Αναφέρθηκε όμως στη χτεσινή της στροφή. Ενδεχομένως ο κύριος Παπαδημούλης να μην είχε χρόνο να διαβάσει το γερμανικό τύπο το σημερινό. Τους Financial Times του σημερινούς μιλούν για στροφή της Γερμανίας και για σύνταξη στο Ταμείο Ανόρθωσης ως προς το Ταμείο Ανόρθωσης του 1 με 1,5-3 εκατομμυρίου με τον Νότο. Ένα το κρατούμενο. Δύο, ότι λόγω τουρισμού θα έχουμε πτώση του ΑΕΠ και το 2020 θα είναι δύσκολο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ωστόσο, ήδη και οικονομικά θα πηγαίνουμε καλύτερα από άλλους. Στην Ισπανία, με τους ποδέμους και τη ριζοσπαστική αριστερά, είχαμε 1 εκατομμύριο νέους ανέργους τον τελευταίο μήνα, όταν στην Ελλάδα βλέπετε ότι η ανεργία έχει σταθεροποιηθεί χάρη στα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία είναι εξαιρετικά γενναιόδωρα, μέσα στις δυνατότητες που έχουμε βεβαίως. Το να συγκρινόμαστε με τη Γερμανία που έχει δημόσιο χρέος 60% όταν εμείς έχουμε 182% και η οποία δανείζεται με αρνητικό επιτόκιο, πάει πολύ. Γι' αυτό θέλουμε το Ταμείο Ανόρθωσης. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει σκάνδαλο. Θέλω να το τελειώσω αυτό. Κύριε Κερίδη, για να μην μείνει καμία σκιά, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα καταγγέλει τον εαυτό του. Διότι αυτά τα ΚΕΣ έχουν πιστοποιηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως υπήρξε αστοχία, γι' αυτό και καταργήσαμε το πρόγραμμα. Ωραία. Αλλά άλλο πράγμα η αστοχία μέσα στην κρίση. Σας ευχαριστούμε. Και άλλο πράγμα το σκάνδαλο. Σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Δεν έχουμε χρόνο. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και με πάρα πολύ καλούς όρους. Και από τις δύο πλευρές. Φυσικά και από τον κύριο Παπαδημούλη και τον και τον δύο συνομιλητών μας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαδημούλη και τον κύριο Κερίδη. Να είστε καλά. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, πού είσαι?